Τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί μηχανών οι οποίοι δεν φορούν κράνος, επισημαίνουν οι ειδικοί, την ώρα που ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης εξακολουθεί να δίνει τη μάχη του στην εντατική. Ο άνθρωπος είχε σαν σπασμούς κάτω στο δρόμο και ήταν εξαπλωμένος. Εγώ ήμουν εκεί από πάνω του, του μίλαγα και του έλεγα να κάνει υπομονή γιατί θα ερχόταν το ΕΚΑΒ. Αλλά το ΕΚΑΒ δεν ερχόταν. Είχαν περάσει 10 λεπτά που ήμουν εκεί πέρα. Και επειδή έκλαιγα και φώναζα ποια μάνα και ποια μάνα, όταν πλέον ήρθε το ΕΚΑΒ, απλά με πήραν από εκεί γιατί θα γυρνάγανε το κεφάλι του για να μην δω το πρόσωπό του. Αυτό τη Μάρτη, μιλώντας στην εκπομπή Τατιάνα Live, περιγράφει τι αντίκρισε περνώντας λίγα λεπτά μετά την ώρα του τροχαίου από το σημείο. Για έκτη μέρα ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ασκληπιού Βούλας σε καταστολή. Οι γιατροί ελπίζουν σύντομα να υπάρξουν θετικές ενδείξεις πως κάποια βασικά του όργανα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς υποστήριξη. Αισιόδοξο στοιχείο είναι το νεαρό της ηλικίας του. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου συνέβη το ατύχημα με τον παρουσιαστή και ένα πιθανό σενάριο έχει να κάνει με τα τυφλά σημεία του οχήματος. Δηλαδή, τα σημεία που όταν κοιτάς από τους καθρέφτες, δεν βλέπεις ποιος έρχεται δεξιά-αριστερά. Προφανώς εκείνη την ώρα μπορεί η μοτοσικλέτα να προσπάθησε να προσπεράσει, να μην τον είδε ο οδηγός του λεωφορείου και να συνέβη το ατύχημα με τον Αγγελίδη. Ο οδηγός του λεωφορείου υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι ήταν στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και ότι δεν έκανε ελιχμό. Άκουσε μόνο ένα χτύπο στην πίσω πλευρά του οχήματός του. Το κράνος για τους αναβάτες μοτοσικλέτας, ακόμα και για τους αναβάτες ποδηλάτου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως να μην βρισκόταν ο παρουσιαστής στην εντατική αν φορούσε το κράνος στο κεφάλι του.